Στην Ελλάδα η τέχνη συμβαδίζει εδώ και πολλά πολλά χρόνια μαζί με τη ζωή των Ελλήνων. Είναι παντού γύρω μας. Ό,τι και να κάνουμε, όπου και να πάμε, θα συναντήσουμε κάποιο είδος τέχνης από την κλασική Ελλάδα μέχρι και νεότερα. Παναγιώτου και κατάγομαι τα περίχωρα της Αθήνας. Από μικρό παιδί μου άρεσε να παρατηρώ παιδικά βιβλία και να παρατηρώ κάθε λεπτομέρεια στις εικόνες και να προσπαθώ να συμμετέχω καλλιτεχνικά σε αυτές. Έτσι ανέπτυξα μια αγάπη για τη ζωγραφική. Φοιτήσα από καλλιτεχνικό λύκειο και αργότερα πήγα στην Φλωρεντία και σπούδασα συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, χωρίς να πάψω όμως να ασχολούμαι με τη ζωγραφική. Έκτοτε υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη πάνω στα υλικά και στις τεχνικές. Πηγή έμπνευσής μου αποτελεί η φύση, ένα συνέστημα, μια λέξη, ένα πείμα, η οικογένειά μου και οτιδήποτε με περιτριγυρίζει και με συγκινεί. Ξεκινήσαμε πιο κλασικά υλικά, όπως είναι η ελαιογραφία και τα ακριλικά. Σιγά σιγά πειραματίστηκα με τέμπερες και αυτό με οδήγησε στην ακουαρέλα, η οποία είναι η μεγάλη μου αγάπη. Κατέληξα εδώ, γιατί περιέχει μια διαφάνεια και μια καθαρότητα και δεν συγχωρεί λάθη, δεν μπορείς να καλύψεις τα λάθη σου και αυτό είναι μια πρόκληση. Όσο εξελίσσομαι, μου αρέσει η εικονογράφηση και θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με το παιδικό βιβλίο. Η αμφιβολία είναι ένα συνέστημα που υπάρχει στον καλλιτέχνη και είναι υπούλο. Κρύβεται πίσω από την ταπεινοφροσύνη, από το να είσαι ρεαλιστής και τις καθημερινές καταστάσεις. Κρύβεται πίσω από την ανεπάρκεια και την τεμπελιά. Εκεί που πρέπει να δουλέψεις, το αφήνεις στην άκρη και προσπαθείς να πιάσεις το κινητό σου, να ασχοληθείς με το διαδίκτυο, να κάνεις δουλειές του σπιτιού, να καθαρίσεις, να μαγειρέψεις. Πρέπει να βρεις μια ισορροπία, να πειθαρχήσεις τον εαυτό σου, ώστε να απομονωθείς και να εργαστείς. Όμως έρχεται η μεγαλειώδης ευγνωμοσύνη που ισορροπεί τα πράγματα. Ο καλλιτέχνης βλέπει ένα βάζο με λουλούδια, πώς διαθλάται το φως μέσα από το βάζο και νιώθει τυχερός που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή εκεί και παρατηρεί αυτό το πράγμα χωρίς να κάνει τίποτα εκείνος. Αυτό πηγάζει και η αγάπη μου το να ζωγραφίζω αρκετά συχνά λουλούδια. Είναι κάτι σαν θεραπευτικό για μένα, να κάνω μια παύση και να ζωγραφίσω ένα διάστημα λουλούδια. Τα λουλούδια έτσι όπως βγαίνουν από τη φύση, μπουμπούκια, ανθίζουν, δείχνει τη γέννηση που είναι δώρο του Θεού, της φύσης και μετά πεθαίνουν και αυτό πάλι και αυτό είναι ένα δώρο και μια ευγνωμοσύνη. Υπάρχουν δύο ειδών εργατέχνης. Αυτά που γίνονται για να πληρώνεις λογαριασμούς και αυτά που είναι για την ψυχή σου. Μεγαλώνοντας, προσπάθησα να βιοποριστώ από τη ζωγραφική και τότε ήρθα αντιμέτωπη με τα προβλήματα που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Αρχικά η φορολογία για έναν ελεύθερο επαγγελματία είναι αρκετά υψηλή, όπως και οι ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, η οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα έχει χτυπήσει πολύ τον καλλιτεχνικό τομέα και το αγοραστικό κοινό. Δεν μπορεί ο μέσος Έλληνας, όση ευαισθησία και να έχει, να διαθέσει χρήματα για έργα τέχνης. Thank you.
Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι η συνεχής αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Κάθε φορά που αλλάζει μια κυβέρνηση, αλλάζει και όλο το σύστημα το φορολογικό. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερότητα. Τα τελευταία, ας πούμε, 2-3 χρόνια έχει αλλάξει τουλάχιστον 5 φορές ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς μακροπρόθεσμα να ρυθμίσεις την επαγγελματική σου δραστηριότητα. Εδώ να αναφέρω για μένα το πιο σημαντικό, ότι είχα τη συνεχή υποστήριξη του σύζυγου μου και των παιδιών μου, κυρίως του σύζυγου μου, γιατί βρέθηκα πολλές φορές αντιμέτωπη με το δίλημα να εγκαταλείψω τη ζωγραφική και να εργαστώ κάπου αλλού, αλλά είχα ενθάρρυνση και υποστήριξη, οπότε συνέχισα. Έτσι κινήθηκα προς το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια προσπάθεια πρόωθησης της δουλειάς μου. Όμως όσο με απορροφούσε αυτή η ενασχόληση, έχανα χρόνο και δημιουργικότητα από τη δουλειά μου, τη ζωγραφική. Επίσης συνειδητοποίησα ότι σε αυτό το χώρο η τέχνη πλέον υπηρετεί την οικονομία και έτσι χάνει την έννοια της δημιουργικότητας. Σιγά-σιγά μου γεννήθηκε η ιδέα να κάνω μαθήματα ζωγραφικής σε παιδιά. Αρχικά αυτό ξεκίνησε με φίλους και γνωστούς, πριν από 10 χρόνια, ζητώντας ένα συμβολικό ποσό για τα υλικά της ζωγραφικής όμως. Αυτό τελικά εξελίχθηκε μέχρι σήμερα και συνεχίζει. Αυτό μου προσφέρει και εμένα, ναι, παίρνω και εγώ από αυτά τα μαθήματα, διότι όσο δίνω και εξηγώ στη ζωγραφική και προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα προσεγγίσω τα παιδιά μέσα από την τέχνη, τόσο αντιλαμβάνομαι και εγώ τα εικαστικά θέματα μέσα από τη δική τους ματιά και εξελίσσομαι πάνω σε αυτό. Στην προσπάθειά μου διδάξω στα παιδιά ό,τι γνωρίζω από τη ζωγραφική, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση, διότι και εκείνα με βοηθάνε να μάθω πράγματα. Δηλαδή, όσο προσπαθώ να σκεφτώ και να τους εξηγήσω ένα μάθημα, μέσα στο μυαλό μου αμέσως δημιουργούνται οι πιθανές απορίες τους. Οπότε προσπαθώ να έχω και πιθανές απαντήσεις. Αυτό αμέσως με βάζει σε μια διαδικασία να εμβαθύνω όλο και περισσότερο πάνω στο αντικείμενο που θα τους πω. Και έτσι εξελίσσομαι κι εγώ. Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε πολλές φορές σε δύο καλλιτέχνες, σε ένα νεότερο σύγχρονο και σε έναν κλασικό και να δούμε πώς είναι η τεχνική τους, τι τους επηρέαζε, πώς δουλεύανε και να προσπαθούμε μέσα από αυτούς να δημιουργήσουμε μία δική μας καλλιτεχνική εικαστική άποψη. Τα μαθήματα ζωγραφικής είναι μία διαδραστική καλλιτεχνική πορεία, ένα συνεχές παρεδώσε με τα παιδιά, που ουσιαστικά και εγώ παίρνω από αυτά και εμβαθύνω περισσότερο στη ζωγραφική. Τώρα, από αυτό, ό,τι με εμπνέει, προσπαθώ να το διοχετεύσω στη δική μου ζωγραφική. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Στην ουσία, μετά τα μαθήματα, έχω αδειάσει από ενέργεια, οπότε είναι λίγο δύσκολο να καθίσω και να δημιουργήσω κάτι για τον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη μου αγάπη που είναι να βιοπορίζομαι από τη ζωγραφική έχει μπει αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα.